Καλησπέρα κύριε Στάικο, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, καλή δύναμη, ευχαριστώ. Καλή επιτυχία, γερό στο μάχη φαντάζομαι, αλλά αν και έχετε συνηθίσει κύριε Στάικο, γιατί θυμίζω για τους ελάχιστους ότι ήσασταν αντιπεριφερειάρχης Φθιώτιδας, ήσασταν αναπληρωτής περιφερειάρχης και ήσασταν και υποψήφιος βουλευτής παλαιότερα, έτσι σωστά. Ναι. Λοιπόν, η απόφαση, ο κύβος μάλλον ερήφθη, η απόφαση πάρθηκε. Το πρώτο σχόλιο σας κύριε Στάικο, με αρκετό κόσμο στην παρουσίαση της υποψηφιότητάς σας. Ήταν η παρουσίαση, καταρχήν κύριε Βούτσινε, ήταν η ιδρυτική διακήρυξη του Δημοτικού Συνδυασμού. Ήταν δηλαδή ουσιαστικά για μας η επίσημη πρώτη, ότι ξεκινούμε, διεκδικούμε την ψήφο, σαν παράταξη διεκδικούμε την ψήφο των συμπολιτών μας, ώστε να συνεισφέρουμε στην ανάδειξη του τόπου μας, στην ανάδειξη του Δήμου Λαμίας. Εγώ, όπως έχω ξαναπεί, όπως είπα και το απόγευμα, δεν θεωρώ ότι κάποιος είναι αντίπαλός μου. Δεν θεωρώ ότι κάποιος μάλλον είναι εχθρός μου. Είναι πολιτικοί αντίπαλοι, οι οποίοι έχουν μια διαφορετική οπτική από την δική μας οπτική για το πού πρέπει να πάει η πόλη. Αυτό είναι το πιο βασικό, το πιο σημαντικό, το πιο κεντρικό ζήτημα από όλα. Δεν θέλω να απαξιώσω την προσπάθεια κανενός, ούτε να απαξιώσω την διαχείριση του Δήμου από κανέναν. Και για κανένα λόγο θα το έκανα αυτό. Γιατί έχετε πιστεύω, το δικό σας όραμα εσείς. Ναι, έτσι. Γιατί πιστεύω ότι ο καθένας έχει απλώς μια οπτική που βλέπει τα πράγματα. Πριν μου πείτε οτιδήποτε και να μου πείτε κάποια στοιχεία τα οποία είπατε στην ιδρυτική σας διακήρυξη, κάποια θα φανούν στην πορεία και με τους συνεργάτες σας. Το ερώτημα είναι απλό αυτό που εμείς δημοσιογραφικά ρωτάμε, κύριε Στάικο, και επειδή συνηθέστερα οι περισσότεροι λένε ανεξάρτητη υποψηφιότητα. Τι είναι η υποψηφιότητα Θωμά Στάικου για το Δήμο της Λαμίας? Έχει κάποια πολιτική κομματική στήριξη? Κοιτάξτε, όταν ασχολείσαι με την αυτοδιοίκηση, αυτόματα πρέπει, άσχετα από τον πολιτικό χώρο τον οποίο προέρχεσαι, αυτόματα αυτό πρέπει να το βάλεις καταρχήν στην άκρη, γιατί είσαι αντιμετώπως, επειδή έχω διατελέσει με ρόλο στην αυτοδιοίκηση, τα προβλήματα και ειδικά στον πρώτο βαθμό είναι άμεσα και πρέπει να επιληθούν άμεσα. Τα προβλήματα λοιπόν δεν επιλύονται με κομματικό τρόπο, επιλύονται με τρόπο του να πιστεύεις στην αυτοδιοίκηση και να πιστεύεις σε αυτό το οποίο κάνεις. Mm-hmm. Από την άλλη βέβαια, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω και το θεωρώ τελείως υποκριτικό για όλους όσους λένε ότι εγώ, ξέρετε, δεν προέρχομαι από κάπου. Μα όλοι προερχόμαστε από κάπου. Όλοι έχουμε μια πολιτική καταγωγή και όλοι έχουμε μια πολιτική πορεία. Έτσι. Και κανένας δεν θυμάται. Χαίρομαι ξαφνικά που το ακούω, γιατί οι περισσότεροι λένε υπερκομματική, ανεξάρτητη, ουδέτερη, κύριε Στάικο, έτσι δεν είναι? Καλά, τέλος πάντων, εντάξει. Εμένα, επειδή όπως ξέρετε γνωριζόμαστε χρόνια, κύριε Βούτσινε, δεν μάσαω τα λόγια μου, έτσι. Λοιπόν, αυτούς οι οποίοι λένε ότι εγώ, ξέρετε, ξαφνικά είδα φως και μπήκα και εγώ ποτέ με τα κόμματα ή με τις παρατάξεις ή οτιδήποτε, είναι ξεκάθαρο και από πού προέρχομαι, ποια ήταν όλη μου πολιτική διαδρομή, και είναι ξεκάθαρο όμως εάν όταν είχα θέση ευθύνης πριν από 8 χρόνια περίπου, προέταξα, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, προέταξα την πολιτική μου ταυτότητα πάνω από το καλό των συμπολιτών μας. Αυτό πρέπει να κοιτάμε. Και να μην κορυδεύουμε τον κόσμο ότι δήθεν εμείς ήρθαμε από τον ουρανό και δεν ξέρει κανένας τι γίνεται. Υπάρχει μια πολιτική καταγωγή, να το πω εγώ λοιπόν, ακριβώς, για όλους, ή για όλους μάλλον, αλλά στην πορεία πρέπει να επιλέξουμε τι θα κοιτάξουμε. Την ακριβώς κομματική ταυτότητα ή το συμφέρον των Λαμιωτών αν αύριο είστε δήμαρχος, κύριε Στάικο. Ακριβώς. Και θέλω να πω και το εξής. Εμάς η δικιά μας παράταξη 10 με 14 στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ξέρετε, προσπαθούσε, και αυτό είναι το σημαντικό, να παίρνει τις αποφάσεις με τη μεγαλύτερη δυνατόν πλειοψηφία. Γιατί ακριβώς τα προβλήματα δεν έχουν χρώμα σε τοπικό επίπεδο. Και το κάναμε σε πολύ μεγάλο βαθμό, παρόλο που τότε ήταν άλλο το εκλογικό σύστημα. Δεν είναι σαν το σημερινό εκλογικό σύστημα, το οποίο επιβάλλει από μόνο του πλέον συνεργασίες. Διότι αλλιώς δεν θα μπορεί να γίνει ούτε στοιχειώδης διαχείριση. Εμείς όμως αυτό το οποίο θέλουμε είναι όχι απλώς να κάνουμε μια διαχείριση των πραγμάτων. Εμείς θέλουμε να δώσουμε μια προοπτική και ένα όραμα στην πόλη μας για τα επόμενα χρόνια.
επαναλαμβάνω ότι δεν απαξιώνω το έργο κανενός. Κανενός όμως. Υπάρχει συνέχεια, υπάρχει ροή. Κανενός. Έτσι, ναι. Λοιπόν, όμως η δικιά μας η πρόταση, η οποία θα εξειδικευτεί, έχουμε ακόμα 5 μήνες μέχρι τις εκλογές, θα εξειδικευτεί σε συναντήσεις που σκοπεύουμε να κάνουμε με τους φορείς, διότι δεν το παίζουμε ότι είμαστε οι παντογνώστες. Έτσι. Λοιπόν, το κάθε η πόλη συντίθεται από κομμάτια, πολλά κομμάτια μαζί φτιάχνουν την πόλη. Υπάρχουν λοιπόν στοχεύσεις σε κάθε ένα από αυτά τα κομμάτια. Το θέμα είναι να συνθέσεις αυτές τις απόψεις, mm-hmm. να συνθέσεις αυτά τα οποία λένε όλοι αυτοί οι άνθρωποι, να βγάλεις την κοινή συνισταμένη και να προχωρήσεις μπροστά. Μάλιστα, πάμε τώρα λίγο, αν σας ζητούσα όμως επιγραμματικά, κύριε Στάικο, να μου πείτε κάποια βασικά στοιχεία. Είπαμε για την ιδρυτική διακήρυξη που έγινε σήμερα, θα ακολουθήσουν συναντήσεις, όπως είπατε, να ακούσετε περισσότερο ποια είναι τα προβλήματα τα πραγματικά. Τι έχετε εντοπίσει εσείς τώρα έτσι, γιατί δεν είστε άγνωστος, έχετε υπηρετήσει, είπαμε, ως αντιπεριφερειάρχης, ξέρετε τη Λαμία, ξέρετε τη Φθιώτιδα. Αν σας ζητούσα έτσι 2-3 προτεραιότητες, τι θα μου λέγατε? Κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να έχουμε, να αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο το έργο υποδομής, γιατί τα έργα υποδομής είναι που θα δώσουν ευκαιρίες απασχόλησης και προφανώς, επειδή η πόλη μας δεν είναι εξαίρεση στον κανόνα, έχει χτυπηθεί από την πολιτική, την οικονομική, την οποία ζούμε τα τελευταία πολλά χρόνια, πρέπει να έχουμε και μια προτεραιότητα σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα δύο για την κοινωνική πολιτική. Όμως δεν μπορείς να κάνεις κοινωνική πολιτική αν δεν έχεις τα προηγούμενα δύο που σας είπα. Αν δεν έχουμε δηλαδή τις υποδομές ώστε να γίνουν νέες θέσεις εργασίας. Ο Δήμος λοιπόν, όλοι οι Δήμοι στην Ελλάδα, αυτό πιστεύω εγώ, αυτή είναι η άποψή μας, τέλος πάντων, ότι όλοι οι Δήμοι στην Ελλάδα δεν μπορούν απλώς να είναι παρατηρητές είτε στην υποβάθμιση της πόλης είτε να μην έχουν προτάσεις για την αναβάθμιση. Πρέπει να μπορούν να διεκδικήσουν, αλλά για να διεκδικήσουν θα πρέπει να έχουν κάτι να πούν, θα πρέπει να έχουν κάτι να προτείνουν. Η διαχείριση των προβλημάτων, η καθημερινότητα που λέμε, είναι σημαντική. Δεν σε βγάζει από το τέλμα όμως. Κάποιοι λένε, κύριε Στάικο, ότι δεν είναι αυτοδιοίκηση, είναι ετεροδιοίκηση, και για να γίνω πιο συγκεκριμένος είναι ότι εξαρτάται ο κάθε Δήμος, αν αύριο είστε Δήμαρχος Λαμίας, με τα κονδύλια και τα ποσά που δίνονται από το κεντρικό κράτος, το πώς θα τα διαχειριστείτε, τα ελάχιστα σε εποχές κρίσης, τα ξέρουμε όλα αυτά. Άρα λένε δεν είναι αυτοδιοίκηση, είναι ετεροδιοίκηση. Περιμένουν το μάνα εξ ουρανού έτσι όπως γίνεται κάθε χρόνο. Τι λέτε εσείς για όλα αυτά? Μα κοιτάξτε, είναι. Καλά, είναι λογικό και προφανές, έτσι είναι. Είναι, ξέρετε, είναι σε εμάς στην Ελλάδα. Είμαστε οι μοναδικοί οι οποίοι έχουμε δώσει αρμοδιότητες πρώτα με τον Καποδίστρια, μετά με τον Καλλικράτη. Πολύ περισσότερο με τον Καλλικράτη, σας διαβεβαιώ, επειδή το έζησα. Και τώρα με τον Κλισθένη, ο οποίος εφαρμόζει και ένα νέο σύστημα εκλογικό, με το οποίο εγώ κάνω μια παρέθεση. Είναι συμφωνώ, η απλή αναλογική με συμφωνείτε την, με αυτό. Με την οποία εγώ συμφωνώ, ναι, συμφωνώ. Αυτές και θα σας εξηγήσω και γιατί συμφωνώ. Όχι, όχι. Ακόμα και όταν δεν θα υπάρξουν συγκλήσεις, ναι, θα αναγκαστούν από τη ζωή να υπάρξει σύγκληση δυνάμεων. Διότι δεν θα μπορέσει να διοικηθεί ο Δήμος ή η περιφέρεια. Δεν θα μπορέσουν να διοικηθούν. Μήπως κάποιοι, επειδή θα είναι ξεροκέφαλοι, λέω υποθετικά, αν είστε δημαρχός και ψάχνετε να προχωρήσετε κάποια έργα, το λέω πολύ απλά, να μην έχετε την απαιτούμενη συνένεση, κύριε Στάικο, και να μην μπορείτε να προχωρήσετε και να υπάρχει μια ιδιότυπη ακυβερνησία στον Δήμο. Θα προχωρήσουν όλα, ακόμα και αν υπάρχει ένα μεταβατικό στάδιο, γιατί δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Mm-hmm. Δεν θα μπορεί να γίνει. Άρα, δηλαδή, λέτε, να σας το πω διαφορετικά, ναι, να σας το πω διαφορετικά, ούτε τα σάκη, συγγνώμη για την έκφραση, δεν θα μπορεί να αγοράσει. Όχι, κάποιος, αλήθεια είναι αυτό. Υπάρχουν και πολλά άλλα. Θα πω παραδείγματι, άκουσα τον Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει ότι ο ΕΝΦΙΑ θα πρέπει να πάει, ξέρετε, τον τρόπο διαχείρισης στους Δήμους. Λέω, ας πούμε, ένα παράδειγμα. Θεωρείται ένα θετικό στοιχείο, ένα αρνητικό και πολλά άλλα που ακούσαμε και πιθανόν να ακούσουμε. Καταρχήν, γι' αυτό έχει αρθρογραφήσει επί σειρά ετών ο κύριος Μάνος. Δεν είναι ιδέα του κύριου Μητσοτάκη, είναι ιδέα του κύριου Μάνου. Έτσι, για να βάζουμε τα πράγματα στη σειρά τους. Και δεύτερον, εγώ σας θυμίζω ότι επί Καλλικράτη εδόθησαν πόροι στην αυτοδιοίκηση. Τι έγινε όμως τότε? Πέσαμε στην οικονομική κρίση, οπότε αυτοί οι πόροι ήρθαν κουτσουρωεμένοι. Η προσωπική μου άποψη
είναι ότι βεβαίως πρέπει όλοι οι πόροι οι οποίοι αφορούν τους δημότες να ελέγχονται, τους πληρώνουν οι δημότες, να ελέγχονται και από τους δημότες. Ποιος είναι ο καταλληλότερος τρόπος? Ο καταλληλότερος τρόπος είναι να περάσουν στην αυτοδιοίκηση. Θυμίζω όμως, για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις, ότι πόροι επέρασαν στην αυτοδιοίκηση με τον Καλλικράτη. Τι έγινε όμως στην πράξη? Στην πράξη δεν μπόρεσε αυτό να εφαρμοστεί, διότι μειωνόντουσαν συνεχώς τα δημόσια έσοδα. Άρα, το θέμα είναι τα χρήματα τα οποία έρχονται, πώς εσύ μπορεί να έχεις ένα σχεδιασμό για να τα κατευθύνεις εκεί που πρέπει να τα κατευθύνεις και όχι να κάνεις μία απλή διαχείριση των πραγμάτων. Λέτε ότι πολλοί είναι διαχειριστές, κύριε Στάικο, χωρίς να έχουμε κανένα. Το οποίο δεν το υποτιμώ καθόλου, αλλά δεν φτάνει αυτό. Άρα χρειάζεται πρωτοβουλία του Δημάρχου, να το πω πολύ απλά, ή της ηγετικής ομάδας για να τρέξει διαδικασίες. Χρειάζεται πρωτοβουλία του Δημοτικού Συμβουλίου πλέον, επειδή έχει αλλάξει ο εκλογικός νόμος, για να τρέξουν διαδικασίες. Περπατώντας στη Λαμία, επειδή το κάνετε συχνά, είπαμε, ήσταν αντιπεριφερειάρχης υποψήφιος, ζείτε σχεδόν, θα έλεγα, πηγαίνω έρχεστε στην Αθήνα και λόγω των επαγγελματικών σας υποχρεώσεων σας ικανοποιεί η εικόνα στο κέντρο και στα περίχωρα της Λαμίας, κύριε Στάικο? Γιατί ας πούμε ότι εγώ δεν είμαι αντικειμενικός, διότι που είμαι αντικειμενικός, γιατί γεννήθηκα και μεγάλωσα εδώ και έφυγα από εδώ όταν πέρασε το Πανεπιστήμιο. Το πρώτο σπίτι σας είναι, δεν θα πω το δεύτερο, ναι, αλλά εντάξει, λοιπόν, ναι, για πείτε το. Ωραία, ας πούμε ότι εγώ δεν είμαι αντικειμενικός και εν όψη τώρα της υποψηφιότητάς μας, του συνδυασμού μας, δεν είμαι αντικειμενικός και μπορώ να πω από μια αντιπολιτευτική σε εισαγωγικά ότι δεν είμαι ικανοποιημένος από την πόλη της Λαμίας. Επειδή όμως περπατώ και βλέπω έξω τι γίνεται και μιλώ με κόσμο, νομίζω ότι και πάρα πολλοί κόσμος δεν είναι ικανοποιημένος, οπότε αυτό τουλάχιστον μπορώ να το μεταφέρω με αντικειμενικότητα. Γι' αυτό είναι ακριβώς το λόγο λέω ότι ναι, μεν ένα κομμάτι είναι η διαχείριση που δεν πρέπει να το υποτιμούμε, όμως υπάρχει ένα άλλο πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του ποιος είναι ο σχεδιασμός σου για την πόλη. Γιατί το λέω αυτό? Ξέρετε πολύ καλά, σκουπίδια, λέω, ένα μεγάλο θέμα εχμής για τους περισσότερους. Δρόμοι, η ρημοτομία της πόλης αν θέλετε ή οτιδήποτε άλλο καθημερινό απασχολεί τον πολίτη. Ξέρετε, δεν θα πάει στο βουλευτή, στον πρώτο που θα πει είναι θα αυτό που λέμε τα παράπονα στον δήμαρχο, κύριε Στάικο. Υπήρχε και εκπομπή, και πολύ πετυχημένη εκπομπή. Σωστά, σωστά, ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι αυτή, η αλήθεια είναι αυτή. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο λέω ότι πρέπει να ξεχωρίσουμε την διαχείριση από το που θέλεις να πας την πόλη, ώστε η πόλη να αναπτυχθεί. Στην διαχείριση των πραγμάτων, εκεί έχουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν ο καθένας στη γειτονιά του ή στο κέντρο της πόλης, για να σου πούνε στην πράξη πώς εφαρμόζεις κάτι. Όχι να σου υποδείξουν, αυτό είναι δικό σου σχεδιασμός. Αλλά στην πράξη να τους ακούς για να δεις αν αυτό εφαρμόζεται σωστά ή όχι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οι σχέσεις, οι πολιτικές, και αντιλαμβάνεστε με την καλή έννοια του όρου που έχετε αναπτύξει, κύριε Στάικο, μπορεί να βοηθήσει στο να σας ανοίξει διαδρόμους, να έχετε επιπλέον χρήματα πέρα από αυτά που δικαιούται, να το πω εγώ, ο Δήμος Λαμίας αν αύριο είστε δήμαρχος? Αυτό το έζησα μία τετραετία, 10 με 14. Προφανώς και παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το πώς μπορείς σε θέματα τα οποία άπτονται της κεντρικής διοίκησης, πώς μπορείς εσύ να ανταποκριθείς για να κάνεις το καλύτερο δυνατό για τον τόπο σου. Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Όποιος νομίζει ότι αυτό δεν παίζει ρόλο, στην πράξη πλανάται πλάνη νυχτρά. Θέλω να μου πείτε λίγο, αν και είπαμε έχουμε ένα περιθώριο, τι γίνεται με την ομάδα που θα σας απαρτίζει, κύριε Στάικο? Αυτό που επίσης λέμε δημοσιογραφικά, μια παλιά πρόσωπα με περίπου έτσι καμουφλαρισμένη νέα συνταγή, πώς ακριβώς είναι, από πού αντλείτε τους συνεργάτες σας? Είναι άνθρωποι οι οποίοι καταρχήν είναι επαγγελματίες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν και εργάζονται στην πόλη, από διάφορους, δηλαδή αυτό το οποίο κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε, είναι να εκπροσωπηθούν όλες οι επαγγελματικές τάξεις, όλες, για να βγάλουμε την κοινή συνισταμένη. Το ηλικιακό είναι ένα θέμα, με ποια έννοια? Το μέλλον ανήκει στη νεότερη γενιά. Πρέπει να έχουν ρόλο και συμμετοχή. Εγώ το λέω συνέχεια αυτό.
Δεν μπορούμε όμως να απαξιώνουμε και την πορεία κανενός. Διότι ξέρετε, στην ζωή μου και ενώ και επαγγελματικά έχω γνωρίσει νέους ανθρώπους οι οποίοι δυστυχώς έχουν μια πολύ παλιά νοοτροπία και το αντίστροφο. Επομένως, από την πράξη, αυτό το οποίο κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε μέχρι το τέλος θα είναι μια σύνθεση όλων αυτών των στοιχείων των οποίων σας είπα προηγουμένως. Σας απασχολεί, θα σας απασχολήσει σε λογικά πλαίσια το ποιοι θα είναι απέναντί σας, κύριε Στάικο, δηλαδή συνδιεκδικητές του Δήμου Λαμίας. Ξέρουμε για τον κύριο Σταυρογιάννη, έχει ακουστεί ο κύριος Καραΐσκος που είναι και συνάδελφός σας, εσείς. Θα προκύψουν και άλλοι με τις κλασικές κομματικές προεκτάσεις, αν θέλετε, έτσι όπως το είπαμε στην αρχή. Ναι, ή κοιτάτε τι κάνετε εσείς και πώς θα δρομολογήσετε τις εξελίξεις. Εγώ να ευχηθώ σε όλους καταρχήν, επειδή είμαι ο πρώτος που ανοίγω το χώρο, να ευχηθώ σε όλους, το λέω προκαταβολικά, να ευχηθώ σε όλους καλό αγώνα να έχουμε όλοι. Mm-hmm. Καλό και δημιουργικό αγώνα. Και πιστεύω ότι ναι, η δημοκρατία προάγεται με όσο δυνατόν περισσότερες υποψηφιότητες, διότι λογικά αυτές θα φέρουν και περισσότερες απόψεις. Λογικά. Mm-hmm. Λοιπόν, οπότε νομίζω ότι θα γίνει ένας πολύ καλός προεκλογικός αγώνας με τον οποίο εμείς θα ασχοληθούμε και όχι με τους αντιπάλους μας. Οι συμμαχίες προφανώς υπάρχουν μέσα σε όλα αυτά τα πεδία δράσης που λέμε, κύριε Στάικο, έτσι αντιλαμβάνεστε απόλυτα τι ρωτώ. Οι συμμαχίες για να γίνουν πρέπει, οι όποιες συμμαχίες για να γίνουν προϋποθέτουν ένα εκλογικό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Πρέπει να δούμε, φτάσετε εκεί όμως. Πρέπει να δούμε, όχι, ο καθένας έχει τη στόχευσή του. Mm-hmm. Ο καθένας έχει το πρόγραμμά του, ο καθένας έχει την αντίληψή του. Αυτό θα κριθεί να ψηφίσει ο κόσμος. Δεν θα κριθεί να ψηφίσει ο κόσμος, νομίζω εγώ τουλάχιστον, ή εγώ έτσι το βλέπω. Δεν θα κριθεί να ψηφίσει ο κόσμος γενικώς και αορίστως με σενάρια. Την πραγματικότητα θα κριθεί να ψηφίσει. Αυτούς τους ανθρώπους που έχει μπροστά του θα κριθεί να ψηφίσει. Αυτά τα προγράμματα και αυτές τις παρατάξεις. Τώρα από εκεί και πέρα, ακριβώς επειδή έχουμε απλή αναλογική, προφανώς η επόμενη μέρα θα είναι μια μέρα σύνθεσης. Προφανώς. Λογικά θα πάμε, αρχικά θα πάμε σε δεύτερη Κυριακή λογικά, έτσι όπως φαντάζομαι, κύριε Στάικο. Εννοείται ότι θα πάμε. Επίσης, ένα μεγάλο ερώτημα για να πάμε στον επίλογο της κουβέντας μας είναι, κύριε Στάικο, και το τι γίνεται με τη συμμετοχή του κόσμου. Όχι για το αν ενδιαφέρεται για τα προβλήματά του, αλλά πρωτίστως θα το δείξει με το να συμμετάσχει στις εκλογές που θα γίνουν. Θυμίζω και ξέρετε πολύ καλά ότι στις πολιτικές, στις εθνικές εκλογές, βουλευτικές, τα ποσοστά αποχής είναι μεγάλα, θέλω να πω. Τελευταία παραδείγματα, οι τελευταίες δύο τουλάχιστον εκλογικές αναμετρήσεις, κύριε Στάικο. Σας προβληματίζει αυτό? Οι εκλογές αυτοδιοίκησης όμως είναι τελείως διαφορετικές. Οπότε εκτιμώ ότι εκεί θα έχουμε πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή, γιατί αφορά τον τόπο του. Το έχω ζήσει δηλαδή αυτό να συμβαίνει. Και μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και υποψήφοι, υποψήφοι σύμβουλοι, είτε δημοτικοί, είτε περιφερειακοί, είτε τώρα βέβαια υπάρχει νέο ψηφοδέλτιο, είτε σε τοπικό επίπεδο. Οπότε θα υπάρχει συμμετοχή και θα υπάρχει συμμετοχή γιατί σας διαβεβαιώ δεν υπάρχει τίποτα πιο άμεσο από την αυτοδιοίκηση. Μάλιστα. Κλείνοντας λοιπόν την κουβέντα, επειδή και ανοίξατε ουσιαστικά πρώτο στο χορό των υποψηφιοτήτων με την σημερινή σας παρουσία στο επιμελητήριο, κύριε Στάικο, θέλω και επειδή θα τα ξαναπούμε σίγουρα, γιατί θα ανεβαίνει το αυτοδιοικητικό θερμόμετρο, όπως βλέπετε και στον υπέρτιτλο, είναι σε πρώτο χρόνο τουλάχιστον, τι μπορεί να πει ο Θωμάς ο Στάικος. Δεν είστε άγνωστος, γεννηθήκατε, μεγαλώσατε, πήγατε σχολείο εδώ, επιλέξατε και άλλες διαδρομές επαγγελματικές, αλλά είστε εδώ. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να πω είναι. Και θα έχει τρικλοποδιές, φαντάζομαι, ο αγώνας, έτσι, καλά, κύριε Στάικο. Σωστά. Τα περιμένετε, φαντάζομαι. Μέσα στο παιχνίδι είναι αυτά. Μάλιστα. Δεν πρέπει να δίνεις, δεν πρέπει να κοιτάς ούτε 5 δευτερόλεπτα πίσω. Πρέπει να κοιτάς το τι έχει συμβεί. Πρέπει να κοιτάς μόνο μπροστά. Εγώ αυτό θέλω να παροτρύνω τους συμπολίτες μας να κοιτάξουν μπροστά. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Κύριε Στάικο, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία στο κεντρικό μας δελτίο μετά και τη σημερινή ανακοίνωση. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Καλά κουράγια θα πω εγώ στον μακρύ προεκλογικό αγώνα. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Να είστε καλά.